Έλενα, τι θα σου λείψει από το The Voice τώρα που τελειώνει αυτός ο κύκλος? Αχ, όλη αυτή η συνεργασία που έχω με τα παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν βρισκόμαστε και κάνουμε πρόβες, να τους καθησυχάζω όταν έχουν τις ανησυχίες τους, να τους λέω τα καλά τα λόγια και να τους επιβραβεύω. Γεια σου Κωνσταντίνε. Ό,τι και να πεις εμένα, Έλενα, εγώ ξέρεις ότι είμαι δίπλα σου, σ' αγαπάω. Και εγώ το ίδιο. Οπότε όπως και να το πεις, εσύ περνάει, ό,τι και να πεις. Όχι, λέει τι θα μας λείψει τώρα από το The Voice. Αυτό ήταν το θέμα. Και λέω είναι όλη αυτή η δουλειά καλά. Εννοείται και να κάνουμε και τα blinds και όλη αυτή τη διαδικασία που είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα περνάμε πολύ καλά και νομίζω ότι το εισπράτετε κι εσείς. Εμένα δεν θα μου λείψει το χαμόγελο της Έλληνας, γιατί κάθε μέρα το ακούω στο τηλέφωνο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Πώς είπατε ότι θα το πάρει? Δεν είπε κανένας. Ποιος θα το πάρει? Δεν μπορώ να σου πω. Από το έχεις στήσει από την αρχή. Θέλω να μου πεις μία λέξη για κάθε coach που τον χαρακτηρίζει, αλλά και για τον Γιώργο. Τώρα είναι δύσκολο. Λοιπόν, κοίταξε, θα ξεκινήσω από τον Γιώργο, που για μένα είναι, να μην πω θα πω από τους καλύτερους παρουσιαστές που έχουμε στην Ελλάδα. Ή για την Έλενα, ότι είναι το απόλυτο πρότυπο γυναίκα, θα πω. Έτσι, όλο. Σάκης, νομίζω η λέξη Σάκης τα λέει όλα, είμαι Ρουβίτσα. Χρόνια τώρα. Ο Κωνσταντίνος είναι μια φωνάρα και ο καλύτερος λαϊκός σύγχρονος τραγουδιστής που έχουμε. Είπα παραπάνω από μία, αλλά εντάξει, κατάλαβε με τώρα. Δεν μπορώ να πω μία, ρε παιδιά, για αυτά τα ονόματα. Και ο Πάνος είναι star. Εδώ θα σου πω μία, γιατί ο Πάνος είναι star. Γκουγκλάροντας κάποιος το όνομά σου, η πρώτη αναζήτηση που βγαίνει είναι Βάλια Χατζηθεοδόρου Έγκυος. Τι μας κρύβεις? Παιδιά, γιατί δεν συμβαίνει τίποτα, αυτό? Γιατί μπορεί να έχω φάει, γιατί μπορεί να έχουμε τα δικά μας τα γυναικεία, ξέρετε. Έλα μωρέ τώρα, όχι. Εντάξει, δεν ισχύει κάτι τέτοιο πάντως, να το πούμε. Μέσα στο 22 θα φάμε κουφέτα. Τι θα γίνει με τον Πέτρο? Με τον Πέτρο δεν θα γίνει τίποτα. Τώρα αν πάμε σε κανένας άλλου το γάμο και φάμε κουφέτα, με χαρά. Από μένα όχι, δεν θα φάτε. Look, my eyes are just Τζον και φέτος στον τελικό του Voice, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Πώς έχει αλλάξει η ζωή σου μετά το The Voice? Περισσότερη δουλειά, αναγκαστικά, δηλαδή συνεντεύξεις, φωτογραφίσεις, κάπου να τραγουδήσω, όλα τα σχετικά, να μπω στο στούντιο, πράγματα τα οποία δεν είχα ζήσει ποτέ και μου είναι ακόμα έτσι παράξενο, αλλά με την ωραία, με την καλή έννοια, το χαίρομαι και το ευχαριστιέμαι όσο συμβαίνει. Ελπίζω να μην σταματήσει να συμβαίνει προφανώς. Αλλά εντάξει, προσπαθώ μέσα σε όλα αυτά παράλληλα να κρατάω και αυτό το 20χρονο, ας πούμε, παιδί που θέλω να είμαι και να έχω και αυτή τη ζωή που είχα πριν. Η σχέση σου με την Έλενα Παπαρίζου, την coach σου πέρυσι, πώς είναι σήμερα? Την αγαπάω, έχει υπάρξει δίπλα μου από την αρχή μέχρι τώρα. Πάντα, άμα χρειαστώ κάτι, θα είναι εκεί. Τα μπλε μαλλιά θέλω να μου πεις πώς προέκυψαν. Αλλάζω κάθε Σεπτέμβρη τα μαλλιά μου. Είναι κλασικό χρόνια τώρα. Και λέω εντάξει, okay, βαρέθηκα το κοντό, βαρέθηκα το ξανθό. Πάμε για μια αλλαγή. Ωραία, ας το κάνουμε μακριά, ας το κάνουμε και μπλε. Δεν υπήρχε κάποια άλλη. Τίποτα. Απλά ξύπνησα μια μέρα, είπα θα το κάνω και πήγα και το έκανα. Η φωνή της Ελλάδας για το 2021 που θα φύγει από εδώ με ένα χρυσό δισκογραφικό συμβόλαιο από τη Μήνος EMI Universal είναι η Άννα Αργυρού! Θέλουμε φυσικά μία κουβέντα από την Άννα Αργυρού, την νικήτρια του φετινού Voice. Η Άννα Αργυρού πεθαίνει αυτή τη στιγμή. Καλή σας βραδιά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια.